Πάμε στην Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη να δούμε, καλησπέρα Μαρία, τι σημαίνει το σημερινό μήνυμα του Ιμάμογλου που ουσιαστικά τρεις μήνες πριν από τις τουρκικές εκλογές είναι όμηρος, δικαστικός όμηρος του Ερντογάν. Και δεν είναι μόνο ο δικαστικός όμηρος του Ερντογάν, Νίκο. Εδώ έχει ξεκινήσει ένας καυγάς για την καρέκλα, δηλαδή για την καρέκλα του υποψηφίου της αντιπολίτευσης. Ο Κιλιτζητάρογλου δεν θέλει τον Ιμάμογλου να είναι ο κοινός υποψήφιος. Γι' αυτό και πλέον, τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να ηγηθεί ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης του ψηφοδελτίου και να είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Ερντογάν. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θέλει λοιπόν τον Ιμάμογλου, γιατί πολύ απλά προαλήφεται ο ίδιος για αυτό το αξίωμα. Παρότι βέβαια είναι ο πιο αδύναμος δημοσκοπικά. Έτσι, αυτό σωστά βέβαια το επισημαίνεις, Μαρία, στις δημοσκοπήσεις, ένας προς έναν, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποιον θα ορίσει επικεφαλής στο μέτωπο των 6 της τουρκικής αντιπολίτευσης. Ο Κιλιτζητάρογλου είναι ο πιο αδύναμος, ο πιο δυνατός ήταν ο Γιαβάς που αποσύρθηκε και μετά ήταν ο Ιμάμογλου. Ακριβώς. Και ο Ερντογάν λοιπόν τώρα ουσιαστικά τρίβει τα χέρια του αν τελικά μπει ο Κιλιτζητάρογλου, γιατί αυτόν θέλει, θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει πολύ πιο εύκολα, ότι θα κάνει περίπατο στις εκλογές, και ενώ το γνωρίζει αυτό και ο Κιλιτζητάρογλου και η αντιπολίτευση, ο Κιλιτζητάρογλου όμως δεν κάνει πίσω. Έχει ξεσπάσει ένας έντονος καυγάς και με τη Μεράλα Ξενέρ, που είναι το άλλο μεγάλο κόμμα το οποίο στηρίζει την αντιπολίτευση. Η Μεράλα Ξενέρ μάλιστα απαιτεί, Νίκο, από τον Κιλιτζητάρογλου να χρηστεί ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης υποψήφιος. Διαφορετικά προειδοποιεί ότι θα χάσουν την ιστορική, όπως τη λέει αυτή, ευκαιρία να νικήσουν τον Ερντογάν. Έχει λοιπόν ξεκινήσει αυτός ο καυγάς της καρέκλας στο παραπέντε μάλιστα των εκλογών. Πριν από λίγο ο Ερντογάν ανακοίνωσε. Να μείνουμε σε αυτό, Μαρία, διότι είναι προφανές ότι ο Κιλιτζητάρογλου βάζει, φαίνεται με τις επιλογές του, να βάζει τον εαυτό του πάνω από την ισχύ του μετόπου της αντιπολίτευσης, σε αντίθεση με την Αξενέρ, η οποία το είχε κάνει και δημόσια. Όταν έγινε η πρόταση για παραπομπή σε δίκη του Ιμάμογλου, βγήκε στο μπαλκόνι και τον υποστήριξε. Τώρα ξεκίνησε να λες μια άλλη σημαντική εξέλιξη, διότι δεν προλαβαίνουμε να μετράμε μέτωπα. Ξαναπαίρνει φωτιά το μέτωπο της Τουρκίας με Σουηδία και Φιλανδία. Βέτο για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Τι είπε ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν ουσιαστικά απόψε έβαλε τελεία ή σχεδόν τελεία, θα λέγαμε, στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ήταν τόσο κατηγορηματικός και απόλυτος που δεν φαίνεται κάποιο φως σε αυτήν την ιστορία. Μην περιμένετε καμία υποστήριξη από εμάς στο ΝΑΤΟ αν δεν επιδείξετε σεβασμό στην Τουρκία και τους μουσουλμάνους. Αυτό διαμήνυσε λοιπόν απόψε, αυτό είπε ξεκάθαρα λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος. Μαρία, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε. Τόσο ψηλά, ναι, γιατί είπε μάλιστα ότι δεν είναι μόνο θρησκευτικό το θέμα, είναι και εθνικό πλέον για την Τουρκία. Μαρία, πάμε να δούμε τι είπε νωρίτερα ο ΑΚΑΡ, ο οποίος προανήγγειλε βέτο για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, και τι είχε δηλώσει νωρίτερα ο Φιλανδός Πρωθυπουργός. Hertulu alçaklı, hertulu rezilli, hertulu iğrenç girişimi Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, bayrağımıza, kutsal değerlerimize, Kur'an-ı Kerim'e yaptıklarını göremezlikten gelmek, bunlara sessiz kalmak, bunlara tedbirsiz kalmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde arkadaşlar bizim tutumumuz, tavrımız çok açık ve net, belli. This is of course very unfortunate situation that both Finland and Sweden are still waiting for the ratification, both from Hungary and from Turkey. We have this tripartite working group that is where we are discussing with Turkey, and we hope that this tripartite group will meet soon this year, and I hope that these issues will be solved.